Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Scout Eyes, πάντα στο Goal Analysis και σε αυτό το επεισόδιο της έκτης εβδομάδας του τρίτου κύκλου θα ασχοληθούμε με ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται αρκετά κοντά στη χώρα μας. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Έχω εντάξει σε αυτό το επεισόδιο ποδοσφαιριστές για μεσαίο επίπεδο κυρίως ομάδες, καθότι είναι δύσκολο σε αυτά τα πρωταθλήματα να βρει ποδοσφαιριστές για υψηλό επίπεδο. Ίσως μόνο στο πρωτάθλημα της Τουρκίας υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά σπανίζουν γενικότερα. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και συγκεκριμένα με τον Γιούγκεν Ματέι. Ο Γιούγκεν Ματέι είναι ένας Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, αρχηγός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία κάνει πολύ καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Είναι στην πρώτη θέση, έχοντας τη Λουντογκόρετς στην τρίτη θέση. Κάτι πολύ σπάνιο για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, μιας και η Λουντογκόρετς είναι η ομάδα η οποία είναι παντοκράτορα σε αυτό το πρωτάθλημα. Μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είναι βαρύ κορμί γενικότερα, είναι στα 91 με στα 87 κιλά, δεξιοπόδαρος. Βλέπουμε ότι παίζει σαν δεξί στόπερ, όχι ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου εν γέννη. Παρ' όλα αυτά, το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας διακρίνεται. Είναι ο καλύτερος αμυντικός στο πρωτάθλημα για φέτος και όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά του, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας κάνουν να τον προσέξουμε. Αυτά είναι σίγουρα η ικανότητά του στον αέρα, με heading 8, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι δύσκολα χάνει ένα αέρια μονομαχία. Πολύ καλή ισορροπία, πολύ καλή φυσική κατάσταση, σίγουρα δυνατός. Εκεί που υστερεί κάπως, αναμενόμενα βέβαια, είναι η τεχνική του, είναι η πρώτη επαφή με την μπάλα και η πάσα που δεν είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, οι μεταβιβάσεις του έχουν πολύ καλή ακρίβεια. Θα το δούμε και παρακάτω στα στατιστικά στοιχεία. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που παίζει πολύ συγκεκριμένα, είναι συγκεντρωμένος σε ό,τι κάνει. Βλέπουμε concentration 7,5 είναι σημαντικό. Είναι σε ένα μέτριο επίπεδο, όπως είπαμε και στην αρχή, και δεν νομίζω ότι έχει και πιθανότητες να πάει σε υψηλότερο. Στην Ελλάδα, στο Super League, θα μπορούσε πιστεύω να αγωνιστεί ως βασικός σε ομάδες επίπεδου Ατρομήτου, Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, Όφη και να διακριθεί. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο τον ξεχωρίζει και τον διακρίνει είναι τα ηγετικά του προσόντα. Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ειδικά για έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στον χώρο της άμυνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι φέτος έχει παίξει 19 παιχνίδια. Έχει ένα γκολ και 3 assist, πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλά στατιστικά για κεντρικό αμυντικό. Όπως σας είπα για την ακρίβεια σε ό,τι κάνει, βλέπουμε ότι είναι όλα περίπου στο 70-75% εξαιρετικά τα αμυντικά του καθήκοντα. Και οι πάσες του είναι στο 86%, δεν είναι άσχημα. Στο τελευταίο παιχνίδι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα απόδοσης, 2,33 έχει ίντεξ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα, στα 2,28 κοιμάνθηκε με πολύ καλά ποσοστά. Δεν είχε ιδιαίτερο βέβαια έργο όπως βλέπουμε, αν δείτε τα νούμερα απέχουνε. Απλά επειδή έπαιζε αρκετά ψηλά, όπως διακρίναμε και στο heatmap στην δεύτερη διαφάνεια, έκανε 14 αναχαιτήσεις σε σύγκριση με τις 8 που έχει κατά μέσο όρο. Όπως είπαμε, αυτός ο αμυντικός θα μπορούσε να σταθεί σε ένα σύλλογο ελληνικό του μεσαίου επίπεδου. Λύγει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι και πιστεύω ότι θα μπορούσε άνετα να έρθει στη χώρα μας. Επόμενη επιλογή είναι ο Ισπανός Enrique Saborit. Ο Saborit είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί κατά βάση στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, αλλά τα τελευταία χρόνια διακρίνεται με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τα 1,87 με 72 κιλά είναι ένας αμυντικογενής ακραίος αμυντικός. Μπορεί να αγωνιστεί και σαν back και σαν αριστερό stopper, κάτι το οποίο κάνει στην ομάδα του, καθότι η Μακάμπι αγωνίζεται κατά βάση με 3 stopper τη φετινή σεζόν. Ένα παίκτη ο οποίο δεν αμείβεται με λίγα λεφτά, 400.000 ευρώ. Και δείτε ότι αυτά τα χρήματα τα έχουν στην Ελλάδα δευτερότριτη στόπερ μεγάλων ομάδων. Πάει να πει ότι ένα παίκτη στα 30 του για να έρθει στην Ελλάδα ή θα έρθει ως μια εναλλακτική επιλογή για μεγάλη ομάδα ή θα έρθει να ηγηθεί τη άμυνα σε ομάδε μεσού επίπεδου για τι οποίε και εγώ προσωπικά θα τον προόριζα. Βλέπουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά του. Τεχνικά είναι σε ένα συμπαθητικό επίπεδο. Βλέπουμε γενικότερα μια σταθερότητα και στα mental του και στα physical, specific technical, στα ειδικά δηλαδή τεχνικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε πολύ καλό tackling, πολύ καλές
αναχαιτήσεις, πολύ καλό δείγμα της μπάλας και γι' αυτό άλλωστε μπορεί να παίξει με άνεση σε δύο θέσεις. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι υστερεί αρκετά είναι η φυσική κατάσταση, καθότι είναι στο 5 μέτριο, δηλαδή αρκετά μέτριο, και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα δεν είναι αυτή που θα χρειαζόταν ίσως για να είναι πιο επιθετικογενής. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Τεχνικά είναι σε ένα συμπαθητικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι ένας ποδοσφαιριστής μεσαίου επίπεδου. Δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητα να ανέβει πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, όπως θα δούμε και από τα στατιστικά του, φέτος έχει αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια, έχει 2 γκολ και 2 assist, 5 κάρτες, και αυτό λέει πολλά για κεντρικούς αμυντικούς και για γενικότερα αμυντικογενείς παίκτες. Πρέπει να κοιτάμε και τις κάρτες που μπορεί να παίρνουν. Το τελευταίο παιχνίδι βλέπουμε ότι έχει εξαιρετική απόδοση με 2,69 index στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του. Όσον αφορά τα νούμερα, βλέπουμε ότι είναι χαμηλότερα όλα σε σχέση με τους μέσους όρους του. Πάνω από ότι δεν είχε πολλή δουλειά σαν κεντρικός αμυντικός, λογικό φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, τα ποσοστά του ήταν πάρα πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ότι είχε 70 πάσες με 91% ποσοστό επιτυχίας. Ένα παίκτη τον οποίο εγώ θα τον έβλεπα άνετα στον Αστέρα Τρίπολης ως βασικό αριστερό στόπερ, είτε και στο Βόλο, σίγουρα θα μπορούσε να ηγηθεί του κέντρου άμυνας της ομάδας του Αχιλλέα Μπέου. Επόμενη επιλογή από το πρωτάθλημα της Τουρκίας είναι ο Γκουστάβο Καμπανιάρο. Ο Βραζιλιάνος μέσος είναι χρόνια στα ραντάρ των ελληνικών ομάδων, τουλάχιστον 4 με 5. Έχει γραφτεί και σε ρεπορτάζ και μεγάλων ομάδων και μεσαίων στη χώρα μας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει στην Γαλλία με την Εβιάν, έχει παίξει στην Ιταλία με την Ελλάς Βερόνα, έχει παίξει στην Λουντογκόρετς όπου έχει κάνει και πολύ καλή σεζόν. Και εδώ και 2 χρόνια είναι στην Kayserispor, την τουρκική ομάδα. Ένας τελικάτος ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν ως οχταροδέκαρο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει οπισθοχωρήσει στη θέση 6-8, ένας deep line playmaker. Βλέπουμε ότι έχει ένα αρκετά καλό συμβόλαιο για το επίπεδό του. Είναι σε αντίστοιχη περίπτωση με τον Σαμπόρη, τα λέγαμε, δηλαδή ως μια backup επιλογή για μεγάλες ομάδες ή για έναν παίκτη ο οποίος θα στηρίζεται πάνω του το παιχνίδι της ομάδας. Ένας αντίστοιχος ματίγια, θα λέγαμε, όπως ήταν στον Άρη, κατά κάποιο τρόπο. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, βλέπουμε στο τεχνικό κομμάτι ότι είναι ένας αρκετά καλός ποδοσφαιριστής. Τα physical του επίσης δεν υστερεί ιδιαίτερα, για τη θέση που αγωνίζεται μπορεί να τα απεξέλθει σε μεγάλο βαθμό. Ποτέ δεν έκανε το άλμα στην καριέρα του για να παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν έπεσε όμως επίπεδο. Είναι ένας σταθερός ποδοσφαιριστής με καλές σεζόν τα τελευταία χρόνια. Κάτι σημαντικό που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι παρότι είναι Βραζιλιάνος, έχει ιταλικό διαβατήριο, αλλά δεν πιάνει θέση ξένου. Σημαντικό για τις ομάδες και το πώς μοιράζουν τις θέσεις ξένων στο ρόστερ τους. Και κοιτώντας και τα φετινά του στατιστικά στοιχεία, βλέπουμε ότι έχει αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια τα 11 ως βασικός. Έχει μία assist, όχι ιδιαίτερα παραγωγική η φετινή του χρονιά για την ώρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει έτσι μεγάλη ακρίβεια στα αμυντικά του έτσι, καθήκοντα. Μπαίνει σε πολλές μάχες λόγω της θέσης του. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει για αυτόν τον ποδοσφαιριστή είναι η δημιουργία του παιχνιδιού. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει 4 ανακτήσεις μπάλας. Η μία κατά βάση είναι στο επιθετικό μισό της ομάδας. Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκε και στο τελευταίο παιχνίδι. Οι πάσες του είναι σε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Το τελευταίο παιχνίδι βλέπουμε ότι έχει 98% 46 πάσες. Δηλαδή πρέπει να χάσει 2 πάσες να μην βρήκαν το στόχο τους. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μέχρι πριν από 2 χρόνια θα μπορούσε να παίξει άνετα στο rotation μεγάλης ελληνικής ομάδας. Πλέον στα 30 του χρόνια, 30 προς 31, θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή για ομάδες από τον Άρη και κάτω. Λίγο δύσκολο να τον εμπιστευόταν ομάδα μεγαλύτερη. Παρ' όλα αυτά, έχει πολλά να δώσει ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι σε πολύ καλή ηλικία, έχει παραστάσεις και έχει σίγουρα 2-3 χρόνια πολύ καλό ποδόσφαιρο ακόμα. Η τελευταία επιλογή για σήμερα είναι ο εξτρέμ της Κυπριακής Πάφου, μια ομάδα η οποία έχει ρίξει αρκετό χρήμα στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει, όπως βλέπουμε, ιδιαίτερα μεγάλη καριέρα. Τα 28 του χρόνια πλέον διεθνής
με την Cape Verde, την εθνική, με 10 συμμετοχές. Αγωνίζεται ως αριστερός winger. Βλέπουμε ότι έχει πολύ χαμηλό συμβόλαιο. Λογικό, σας λέω, δεν είναι πολύ υψηλό επίπεδο παίκτης. Παρ' όλα αυτά κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της πολύ καλής πορείας της ομάδας της Πάφου για την κατάκτηση της κορυφής. Βλέπουμε λοιπόν και στα χαρακτηριστικά του, τα νούμερα που έχει βάσει τις βαθμολόγηση που έχω κάνει ο ίδιος. Μιλάμε για ένα μέτριο, όπως είπα και πριν, ποδοσφαιριστή. Διακρίνεται σίγουρα και την ταχύτητά του. Ένας παίκτης που παίζει στις αντιπιθέσεις, ένας παραγωγικός ποδοσφαιριστής. Η μια θέση αυτό το winger είναι λίγο δυσδιάκριτο το τι σημαίνει καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που δεν είναι παραγωγικοί. Κάνουν άλλες δουλειές στον αγωνιστικό χώρο. Και υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν σου γεμίζουν το μάτι, και όμως είναι παραγωγικοί. Βγάζουν assist και έχουν και goal. Το ιδανικό βέβαια θα είναι να βρούμε ένα ποδοσφαιριστή που να κάνει, που να είναι και ποιοτικός, να είναι και παραγωγικός. Δεν είναι αυτό πολλές φορές δυνατό, ή πρέπει να πληρωθεί πολύ ακριβά για να αποκτήσει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο του είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλό. Δεν μπορεί να είναι πολύ περισσότερο. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο παίχτη θα μπορούσε να αγωνιστεί άνετα βασικός σε ομάδες επίπεδου Όφη, Ιωνικού, ΠΑΣ Γιάννενα και να είναι στο rotation ομάδων όπως ο Ατρόμητος, όπως ο Πανετολικός. Οι διεθνείς εμπειρίες που έχει σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο. Ο πρωταθλητισμός που κάνει φέτος είναι μεγάλο για τον συγκεκριμένο παίχτη και βλέπουμε τη σεζόν που έχει κάνει μέχρι στιγμής, όπου σε 10 παιχνίδια στα 9 έχει ξεκινήσει βασικός, έχει 4 γκολ και 6 assist, πολύ καλά για winger, πολύ καλά νούμερα. Όσον αφορά τα κυρίως στατιστικά του στοιχεία, βλέπουμε ότι δεν είναι θελκτικά, θα το λέγαμε. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε αυτός ο ποδοσφαιριστής πώς έχει σκοράρει, πώς έχει μοιράσει assist στους συμπαίκτες του. Παρ' όλα αυτά, είναι μια επιλογή πολύ χαμηλού ρίσκου και βάσει του συμβολίου που θα μπορούσε να ζητήσει ο συγκεκριμένο παίκτη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ζητήσει πάνω από 120-130 χιλιάρικα στην αγορά. Επομένως, με το συμβόλαιο του να λύγει το καλοκαίρι, αν δεν τον ανανεώσει η Πάφος, που είναι νομίζω πιθανό να ανανεωθεί, αν δεν εμφανιστεί κάποια πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα ή οικονομικά καλύτερη, είναι όπως σας είπα μια επιλογή εναλλακτική που είναι αρκετά αξιοπρεπής. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημερινές επιλογές. Σε αυτό το επεισόδιο δείξαμε ποδοσφαιριστές για μεσαίο επίπεδο ομάδων της Super League. Θα ακολουθήσει ένα τελευταίο επεισόδιο όπου θα δείξουμε ποδοσφαιριστές από το Σουηδικό και το Νορβηγικό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκαν. Δεν ξέρω ακόμα σε πόσες επιλογές θα καταλήξω, αλλά θα κρίνω όχι με βάση την τελευταία αγωνιστική, αλλά με βάση την εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πιστεύω ότι κάπου εδώ θα κλείσει ο κύκλος για την ώρα για τα scout reports των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, καθότι ξεκινάει το Mundial και το goal analysis θα είναι δυναμικά κάθε μέρα κοντά σας και με live εκπομπές και με βίντεο τα οποία θα είναι πολύ χρήσιμα και πολύ ενδιαφέροντα στην παρακολούθηση. Να είστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια του Mundial και να μας στηρίζετε και μέχρι το επόμενο scout eyes να είστε υγιείς, να είστε πολύ καλά με τον εαυτό σας και με τους γύρω σας και να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.